Να είμαστε λοιπόν εδώ στον κήπο. Κάπως ανάποδα νομίζω σας τα έκανα σήμερα. Πρώτα γλυκό και μετά αλμυρό. Θέλω χρόνο για αυτό το αλμυρό όμως. Κοτόπουλο αγαπάμε όλοι. Κοτόπουλο στην κοτοπουλιέρα που ψήνεται εδώ μέσα στην ψησταριά και γίνεται λουκούμι με μια πετσούλα τραγανή και όνειρο. Αυτό νομίζω ότι είναι θέμα. Πάμε λοιπόν να το φτιάξουμε. Έχω πάρει εδώ ένα πολύ ωραίο κοτόπουλο. Ωραιότατα. Ωραίο κοτόπουλο από το φίλο μου, τον Γιώργο, τον Μπούμπα. Α, ωραία, το έχει περιποιηθεί. Πάω να βάλω τα γάντια μου. Να σας δείξω πώς θα το ετοιμάσουμε για να το βάλουμε στην κοτοπουλιέρα και να ψηθεί ομοιόμορφα μέσα στην ψησταριά. Θα του κάνουμε εδώ ένα μασαζάκι με διάφορα. Λίγο λαδάκι, μουστάρδα. Θα βάζω όλα εδώ και θα τα απλώσω μετά. Γι' αυτό έβαλα και τα γάντια. Σάλτσα σόγιας. Ρίγανη. Ωραία. Κάνουμε ένα καλό μασαζάκι εδώ να πάει παντού η ρίγανη, η σάλτσα σόγιας, η μουστάρδα και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα βγάλω τα γάντια. Να βάλω τα υπόλοιπα υλικά, χυμός από λεμόνι. Αν μη τι άλλο, εμείς οι Έλληνες έχουμε παράδοση το λεμονάτο, το κοτόπουλο. Μιας και είναι εδώ τώρα ψησταριές και είπαμε παρείστικη κατάσταση πάντα το μπάρμπεκιου, έτσι. Θέλει παρέα καλή το μπάρμπεκιου. Οπότε όταν είναι και το
Ωραιότατα, ωραιότατα. Θα πάει να ψηθεί το κοτόπουλο όπως πρέπει, να καραμελώσει η πετσούλα του και εμείς θα φτιάξουμε σαλτσούλες τρελές που πάνε με το κοτόπουλο. Στους 200 βαθμούς έχουμε προθερμάνει φυσικά και το αφήνουμε να ψηθεί για περίπου μία ώρα. Όπα! Εδώ κλείνουμε την ψησταριά, περιμένουμε να γίνει το ωραίο κοτόπουλο και ξαναβρισκόμαστε πάλι εδώ να σας δείξω τρεις διαφορετικές σαλτσούλες που ταιριάζουν απίστευτα με το ψητό κοτόπουλο. Το κοτόπουλο ψήνεται. Εδώ είμαι έτοιμη να σας δείξω τις σάλτσες που σας υποσχέθηκα. Για να δω όμως τι κάνουμε εδώ. Για να δούμε. Ωραίο. Λοιπόν, έχω βάλει ντομάτες. Τις έχω βάλει εδώ να ψηθούν. Νομίζω όμως ότι πρέπει να τις βγάλω. Εδώ τα ντοματίνια μου. Που θα συνοδεύσουν τέλεια το κοτόπουλο. Εδώ κλείνουμε, το αφήνουμε ακόμη λίγο, το βλέπετε όμως, ε. Έχει κάνει κρούστα τέλεια. Η πετσούλα. Ωραία, πάμε τώρα. Τρεις σάλτσες. Η κάθε μία από μόνη της είναι ολόκληρη ιστορία. Διαλέξτε και κρατήστε όποια θέλετε. Εμένα μου αρέσουν και οι τρεις το ίδιο, ταιριάζουν απίστευτα με όλα τα ψητά σας, ιδιαίτερα με το ψητό κοτόπουλο. Αρχίζω λοιπόν. Μαγιονέζα. Λίγο ξύσμα από λάιμ. Χυμός από λάιμ. Όπω, τι ωραία που μυρίζει, τι ωραία που μυρίζει. Προσθέτουμε σάλτσα πικάντικη από καυτερές πιπεριές. Θα τη βρείτε παντού, σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Όπς. Σκόρδο σε σκόνη. Αλάτι. Ανακατεύουμε με έναν ποδάρτη. Και έτοιμη η πρώτη, που μπορούμε να την ονομάσουμε πιπεράτη. Όχι. Μπορούμε να την ονομάσουμε καυτερή. Καυτερή, έτσι θα την πούμε. Πάμε για τη δεύτερη σάλτσα. Γιαουρτάκι στραγγιστό. Μέλι. Ξίδι. Μιλόξιδο για μένα. Μπορείτε να βάλετε όποιο ξίδι σας αρέσει. Και τελευταίο υλικό. Μουστάρδα. Μπορείτε να βάλετε μία μουστάρδα απαλή ή μία πιο δυνατή μουστάρδα. Μην το φοβάστε, γιατί έχει το μέλι που θα δώσει εδώ τις αρμονίες και τις ισορροπίες. Ανακατεύουμε. Α, αλάτι, πιπέρι, πάντα. Εδώ μάλιστα έχει νόημα, ειδικά το πιπέρι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάει λοιπόν και η δεύτερη, την οποία λέω να την βαφτίσουμε και να την πούμε μελάτι. Έχει μέλι μέσα. Ωραία, προχωράμε για την τρίτη. Για την τρίτη εκδοχή σάλτσας. Γιαούρτι. Η αλήθεια είναι ότι το γιαούρτι είναι μία βάση από αυτές που δεν θα σε προδώσουν ποτέ για τις σάλτσες. Γιαούρτι λοιπόν στραγγιστό. Εδώ θέλω τα σκορδάκια μου. Θέλω διάφορα εδώ τώρα, θα δείτε. Λοιπόν, σκόρδο. Μία σκελίδα. Έτσι. Το λεμόνι. Το ξύσμα, παίρνω το ξύσμα και μετά θα πάρω το χυμό. Ωραία.
και το χυμό. Βάλαμε το λεμόν, θα βάλουμε τυρί τριμμένο. Ένα τυράκι σκληρό θέλω. Ελαιόλαδο. Αλάτι πιπέρι. Νάτι και η τρίτη σάλτσα, την οποία πώς θα την ονομάσουμε. Θέλω βοήθεια από το κοινό, παρακαλώ. Σκορδάτι. Σκορδάτι, το κρατάω. Τυρένια. Άλλος. Λοιπόν, σκορδοτυρένια λοιπόν. Να κάνω εδώ και της ομάδας τα χατήρια όλα. Οι σάλτσες έτοιμες. Σε λίγο θα είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Πω. Έγινε λαχταριστό αν μη τι άλλο. Οπότε όλοι εδώ, γιατί έχουμε κοτόπουλο ψητό με τρεις σάλτσες, παρακαλώ. Έχω στρώσει σχεδόν τραπέζι, όπως βλέπετε. Κοιτάξτε το κοτόπουλο πώς έγινε, λαχταριστό. Έχω πάρει και τη σαλτσούλα από την κοτοπουλιέρα. Θα περιχύσω εδώ το κοτόπουλο. Ωπω, ρε παιδιά. Ωπω, και ζουμερό νόστιμο. Με τη σαλτσούλα του, ζουμερό, λαχταριστό. Απλά τα πράγματα, παιδιά. Απλά, αλλά νόστιμα. Α, τρεις σάλτσες σήμερα. Δεν θα αφήσετε κανένα δυσαρεστημένο. Γιατί αυτό θέλουμε. Να χαρίζουμε ωραίες στιγμές με απλές καθημερινές δράσεις, όπως είναι η μαγειρική. Ραντεβού την επόμενη φορά με πολλές μαγειρικές ιδέες και καλή διάθεση. Φιλιά πολλά! Ένας εύκολος τρόπος να βγεις έξω, να απολαύσεις τον κήπο ή τη βεράντα σου και να φτιάξεις το πιο λαχταριστό κοτόπουλο για όλη την οικογένεια ή την παρέα σου.